Να καλημερίσουμε τον κύριο Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι δικηγόρος της οικογένειας Γρηγορόπουλου. Καλημέρα κύριε Κωνσταντοπούλου, καλό μήνα και σε εσάς. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Τώρα εσείς έχετε καταθέσει ένα διάβημα στον Εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, όπου ζητάτε την ανέρεση της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου για τον Κορκονέα. Έτσι, γιατί αυτό το ελαφρυντικό, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν το κλειδί για να ανοίξει πόρτα και να βγει έξω ο Κορκονέας. Ακριβώς, και έγινε για δεύτερη φορά αυτό, με σκανδαλώδη τρόπο, στο Μητρόκο το εφετείο Λαμίας, ενώ υπήρξε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ομόφωνα μάλιστα ότι παρανόμως αναγνωρίστηκε αυτό το ελαφρυντικό. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί προκειμένου να ξανά αναγνωριστεί και να ξανά αποφυλακιστεί ο Κορκονέας, και μάλιστα αυτοί οι μηχανισμοί επιχείρησαν να αποκλείσουν την πλευρά της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, την πλευρά του θύματος, με τρόπο που υποδηλώνει παραδιαδικασίες έξω από το δικαιϊκό μας σύστημα. Εμείς αυτά τα καταγγείλαμε όχι όταν εκδόθηκε η απόφαση, τα καταγγείλαμε από τις 11 Μαΐου με επάλληλες δημόσιες δηλώσεις μας και διαμαρτυρίες μας και με παρεμβάσεις μας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, το οποίο όμως με τρόπο επίσης σκανδαλώδη απέκλεισε την πλευρά της οικογένειας του Αλέξανδρου από τη διαδικασία, για να μην ακουστούν οι θέσεις της, αλλά κυρίως για να μην ακουστούν τα στοιχεία από τους ενόρκους οι οποίοι κληρώθηκαν για να κρίνουν στην υπόθεση αυτή, χωρίς να έχουν καμία γνώση της υπόθεσης, της δικογραφίας και των αποδεικτικών μέσων. Κυρία Κωνσταντοπούλου, λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει ο πρώτερος σύνομος βίος. Πρώτερος σύνομος βίος θα πει ότι έχει ζήσει ο άνθρωπος μια ανεπίληπτη κοινωνική, επαγγελματική, προσωπική, οικογενειακή διαδρομή. Να. Δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο στο Κορκονέα. Αντιθέτως, υπήρχαν στοιχεία και αποδείξεις για ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή ο Κορκονέας είχε εξακολουθητική, προκλητική συμπεριφορά ως αστυνομικός, παραβίαζε τα καθήκοντά του, είχε εριστική και επιθετική συμπεριφορά προς τους πολίτες. Υπήρχαν ζητήματα οπλοχρησίας, υπήρχαν ζητήματα περίεργης συμπεριφοράς του να μοιράζει σφαίρες στους αστυνομικούς συναδέλφους του στη βάρδια. Υπήρχαν ζητήματα, υπάρχει ένα μείζον ζήτημα ότι προσκόμισε σε δύο έγγραφα σε σχέση με την οικογενειακή του κατάσταση, απέκρυψε τον πρώτο γάμο του, αποκρύπτει ένα πολύ σοβαρό κομμάτι της ζωής του. Είναι καταγεγραμμένη η συμπεριφορά του την ημέρα πριν από το την ημέρα του εγκλήματος, αλλά πριν από το έγκλημα, που επίσης εντάσσεται στον πρώτο ερωτήριο, δηλαδή ότι παραβίασε την εντολή του κέντρου που τον είχε στείλει αλλού, ότι πήγε προκλητικά και επιτέθηκε σε ανήλικα παιδιά, ότι έβριζε τα ανήλικα παιδιά και τους μιλούσε χυδαία, ότι έριξε μαζί με τον συγκατηγορούμενό του πρώτου λάμψης ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις, ότι εγκατέλειψε το περιπολικό για να πάει να ακουκαλευτεί, να επιτεθεί και τελικώς να σκοτώσει και ούτω καθεξής. Πάμε πολλά στοιχεία, ότι δούλευε ως μπράβος πριν από την πρόσληψή του σε φρουρού. Πάμε πολλά στοιχεία που παραπέμπουν όχι απλώς σε έλλειψη συνόμου βίου, αλλά σε αποδεικτική τεκμηρίωση της απουσίας συνόμου βίου. Ναι, και είναι βεβαίως σκανδαλώδες, εκεί όπου υπάρχει δολοφονία παιδιού, εκεί όπου υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής, αφαίρεση εν ψυχρό ανθρώπινης ζωής, να πέφτουν μονή διπλή οι μηχανισμοί για να αναγνωριστεί ένα ελαφρυντικό το οποίο δεν συντρέχει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν νομιμοποιείται να το ζητεί. Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή κάνετε λόγο για σκανδαλώδη διαδικασία και μιλάτε για μηχανισμούς, ποιοι μηχανισμοί είναι αυτοί και γιατί θα θέλουν τον Κορκονέα έξω αυτοί? Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται εδώ και 14 χρόνια προσπαθώντας να επιβραβεύσουν τον Κορκονέα. Είναι οι μηχανισμοί που τους έχουμε καταγγείλει και έχουν διαγνωστεί οι ενέργειές τους και από τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
και για παραβιάσεις της ανακριτικής αυτοψίας και για παρεμβάσεις στην ανακριτική αυτοψία και για φυτευτούς μάρτυρες και για πλαστογραφία αποδεικτικών στοιχείων όπως ήταν το βίντεο της δολοφονίας. Μιλάμε για μηχανισμούς οι οποίοι είναι και παρακρατικοί αλλά και εντός του κράτους και της αστυνομίας και εντός της δικαιοσύνης δυστυχώς, οι οποίοι αντί να ασχολούνται με το να αποδώσουν δικαιοσύνη και να δικαιώσουν την οικογένεια του παιδιού που έχασε τόσο άδικα και απάνθρωπα τη ζωή του, ασχολούνται με το πώς θα υποθάλψουν, με το πώς θα ρίξουν στα μαλακά τον δράστη. Κύριε Κωνσταντοπούλου, κάτι τελευταίο. Η διαδικασία την οποία έχετε ξεκινήσει εσείς και το διάβημα με το οποίο ζητάτε την ανέρεση της απόφασης, πιστεύετε ότι θα έχει βάση, δηλαδή μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση? Είμαι πεπισμένη ότι εφόσον τηρηθούν οι κανόνες του κράτους, η νομοθεσία και η δικονομική τάξη, θα ξανααναιρεθεί η απόφαση αυτή. Ο Άριος Πάγος θα κάνει την ανέρεση? Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εκείνος ο οποίος είναι αρμόδιος για να κάνει την ανέρεση, να ζητήσει την ανέρεση, όπως έκανε και στο παρελθόν στην προηγούμενη σκανδαλώδη απόφαση, και ο Άριος Πάγος είναι εκείνος που είναι αρμόδιος να αποφασίσει. Διατηρώ πραγματικά ευρέα την πεποίθηση ότι θα λειτουργήσει ξανά η δικαιοσύνη σε πείσμα αυτών που αντιποιούνται τη λειτουργία της. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό σε αυτή την υπόθεση, σε τέτοιες υποθέσεις αστυνομικής βίας δολοφονικής, να υπάρχουν ακόμα δικαστικά πρόσωπα και πρόσωπα εντός της δικαιοσύνης και του κράτους, τα οποία παραβιάζουν τόσο ανερυθρία στα καθήκοντά τους για να καλύψουν και να βοηθήσουν εκείνον ο οποίος πρέπει να τιμωρηθεί, όχι μόνο για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά για να μην υπάρξει επόμενος Αλέξανδρος, να μην υπάρξει επόμενο παιδί νεκρό στο δρόμο, μέσα στη μέση του δρόμου, μια κανονική ημέρα όπως ήταν η 6 Δεκέμβρη του 2008, ώρα 9 το βράδυ μπροστά στους φεραστικούς, για να μην υπάρξει άλλος κορκονέας αδίστακτος αστυνομικός που με ευθεία διπλή βολή αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ και θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα.